έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Η πραγματικότητα είναι ότι και ιδιαίτερα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπαμε πρόσφατα είχαμε, περιμέναμε κάτι ψηλότερα ποσοστά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα μικρό κόμμα και είχαμε υποστεί ανελαίοι των πόλεμων από τους άλλους και από τους πιο μεγάλους. Επομένως, καταλαβαίνετε όλοι ότι ήταν δύσκολο για μας στην προεκλογική εκστρατεία. Εμείς όμως παραμένουμε δυνατοί, είμαστε έτοιμοι για τις νέους αγώνες μέσα στη Βουλή. Επαναλαμβάνω ότι και μέσα στη Βουλή η δουλειά που κάνουμε, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για ό,τι κάνουμε μέσα στη Βουλή σε σχέση με τον αριθμό των βουλευτών που έχουμε. Και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε δυνατά όπως και πιο πριν. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα το οποίο προωθεί τις ευρωπαϊκές και τις πράσινες πολιτικές και θα συνεχίσουμε μέσα σε τούτον το μοτίβο, σύν το γεγονός ότι θα εστιάσουμε, όπως έχουμε πει και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής, και σε άλλα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, όπως για παράδειγμα τα θέματα της διαφθοράς, τα θέματα των ανθρώπων του πολιτισμού, τη φτώχεια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία και μια σειρά άλλα προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει και δυστυχώς τα άλλα τα κόμματα τις εμπόδιζαν από τα προχωρήσει η συζήτησή τους. Κύριε Θεοπέμπτου, ήταν η πρώτη εκλογική μάχη που δώσετε ως επικεφαλής του κινήματος των οικολόγων. Τι πήγε λάθος, νομίζετε, και η αισιοδοξία των δημοσκοπήσεων δεν μεταφέρθηκε στην κάλπη? Κοιτάξτε, είμαστε ένα μικρό κόμμα μέσα στη μέση μιας πανδημίας. Καταλαβαίνετε ότι τα μέσα τα οποία είχαν μείνει στη διάθεσή μας ήταν οι διαφημίσεις στα κανάλια, στις ιστοσελίδες και στο Facebook. Δηλαδή, δράσεις οι οποίες απαιτούσαν πολλά λεφτά για να γίνουν. Τέτοια λεφτά ένα μικρό κόμμα σαν το δικό μας δεν το είχε. Επιπλέον, είχε κόμματα τα οποία είχαν συγκεκριμένα στοχοποιήσει το κίνημα με διάφορα κακόγουστα βίντεο, οπότε κακοσχεδιασμένα και χωρίς να έχουν σωστή πληροφόρηση, μας έκαναν πόλεμο. Εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, απλά να πω ότι εμείς μπαίνουμε στη Βουλή, είτε τους αρέσει είτε όχι, και θα είμαστε τζαμέ για να αγωνιστούμε για όλα όσα έχω πει. Πόσες έδρες θα εξασφαλίσετε? Περιμένουμε, εφόσον έχουμε τα ίδια ποσοστά με το 16, περιμένω ότι θα έχουμε πάλι και τις δύο έδρες. Και για το θέμα του Πρόεδρου της Βουλής, τι θα πράξετε? Δεν είναι θέμα τώρα, είναι θέμα των συλλογικών οργάνων, αν θα αποφασίσουν να υποστηρίξουν τέτοια θέση ή όχι. Να πω ότι το 2016 εγώ δεν είχα ενδιαφερθεί, απλούστατα και μόνο γιατί ήταν η πρώτη φορά που έμπαιρνα στη Βουλή. Δεν ήταν δυνατόν ένας πρωτάρης βουλευτής χωρίς να καθίσει σε συνεδρίες της Βουλής να είναι και πρόεδρος. Άρα σήμερα υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Σήμερα τις αποφάσεις θα τις πάρει η Πολιτική Επιτροπή και τα συλλογικά όργανα του κινήματος, εάν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.